Brain Essence, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Λάμπος. Brain Essence, γιατί η αναγέννηση του μυαλού ξεκινάει και από τη μουσική. Καλησπέρα, ακούτε την εκπομπή Brain Essence. Σήμερα είναι μια ειδική ημέρα. Σήμερα θα ακούσετε την συνέντευξη που πήρα από τον τραγουδοποιό Φίλιππο Λάμπρο πριν από περίπου 1,5 χρόνο και θα ακούσετε και τραγούδια από τη δισκογραφία του. Τη σκέψη πως σταμάτανε, δείξε μου ποιο κουμπί. Οι αισθήσεις με ξεγέλανε. Λένε πως το Θιβέτ, ίσως κάπου στο Μεξικό, κι άλλοι μου λένε συνέρι μου. Ποιος είναι ο Φίλιππος Λάμπρος? Ο Φίλιππος Λάμπρος είναι ένας από τους πολλούς πιθανά εξαιρετικούς τραγουδοποιούς που χάνονται μέσα στα γρανάζια της δισκογραφίας, στα γρανάζια των media, στα γρανάζια των πληρωμένων ραδιοφώνων.
Ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, ένας εξαιρετικός τραγουδοποιός και τραγουδιστής, με άποψη και ηχολήπτης του εαυτού του, έχει ηχογραφήσει όλους του τους δίσκους μόνος του. Η κατάσταση που επικρατεί στην δισκογραφία και στο χώρο της διασκέδασης, ας το πούμε έτσι, δεν ευνόησε ώστε να βγει προς τα έξω η δουλειά του. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν τον έχει σταματήσει, όχι μόνο να ταξιδεύει για να ψάχνεται σαν μουσικός, ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει παίξει σε πάρα πολλά φεστιβάλ, αλλά δεν τον έχει σταματήσει να έχει βγάλει και 4 μέχρι στιγμής δίσκους, ξεκινώντας το 2000 με το Μεγάλο Ταξίδι, το 2006 με το Σκόρπια και Μισά, το 2010 με το Νύχτες και πρόσφατα με ένα δίσκο που έβγαλε με διασκευές που έχει κάνει σε γνωστά ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια. Τέλος ή στην αρχή, δεν ξέρω πια που κοιτάω, σε ποια παλιά γραφή να λέει αυτό που ζητάω. Λέρε πως αν γυρνάς αιωνίως φυγάς, κι άλλοι που λένε στην έρημο έχει κορμί αερινό. Ορμόμενος από τα Ιωάννινα, όπου είχε και τις πρώτες του μπάντες πιτσιρικάς, ταξιδεύει Τουρκία, Αθήνα, Ελλάδα, παντού στον κόσμο. Έχει πάει στην Ισπανία, έχει μάθει στην πορεία να παίζει εξαιρετική φλαμέγκο κιθάρα. Όλα αυτά θα τα ακούσετε στη συνέντευξη που του πήρα πριν από περίπου 1,5 χρόνο και που τώρα αξιώθηκα να παρουσιάσω από την εκπομπή Brainessence. Είμαστε εδώ στην εκπομπή Brainessence. Μαζί μας βρίσκεται ο τραγουδοποιός Φίλιππος Λάμπρος. Φίλιππε, γεια σου, ευχαριστώ πολύ που είσαι στην εκπομπή. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Ο Φίλιππος έχει βγάλει, όπως είπαμε και πριν, 3 δίσκους μέχρι στιγμής. Ετοιμάζει για κάποια καινούργια πράγματα. Φίλιππε, θες να μου μιλήσεις λίγο για την είσοδό σου στην δισκογραφία το 2000, όταν ξεκίνησε με τον πρώτο δίσκο. Πώς ακριβώς έγινε ο πρώτος δίσκος? Ο πρώτος δίσκος προέκυψε. Εγώ έκανα εγγραφές για να περνάω τις νύχτες μου με ένα τετρακάνολο καστόφωνο, ένα εφέ και ένα μικρόφωνο. Εκείνο τον καιρό άκουγα ένας φίλος DJ που ήταν γείτονας. Ακούγαμε ρέγγε. Ήταν πολύ ωραία μουσική και φάνκι παλιά. Και κάποια στιγμή ήταν και αυτός ο χολύπτης. Αυτά μου λέει ήταν φτιαγμένα με τετρακάναλα. Και σκέφτηκα ότι έχω κι εγώ ένα. Και λέω, κοίτα να δεις αυτή η ωραία μουσική, πόσο μας αρέσει, τι ωραίο αίσθημα βγάζει, είναι φτιαγμένη με τόσο. Με 4 κανάλια, άντε και άλλες 2 εγγραφές, 6. Και κάτσα σπίτι και άρχισα να κάνω πειράματα για να περνάει νύχτα. Και κάποια στιγμή είχαν περάσει 5 μήνες. Και βγήκαν πολύ υλικό, πειράματα τα πιο πολλά, αλλά βγήκαν και κάποια που ήταν καλά παιγμένα και λέω, τα θέλαν οι φίλοι να τα έχουν, να τα ακούνε. Γιατί όταν τα φτιάχνα, πήγαινα την άλλη μέρα στους φίλους, τα ακούγαμε. Και μου λέγανε, ωραία, δεν είναι ωραίο, ξανά φτιάχνα όλο το βράδυ για να περνάει νύχτα. Και τα έβγαλα για να τα έχουν οι φίλοι. Έβγαλα 500 κόπιες γιατί έφυγε ωραία, παρόλο που ήταν ερεσιτεχνικά, θα μπορούσε να πει. Κι όμως έχει πολύ ωραίο χρώμα ο πρώτος σου δίσκος. Έχει το δικό του ύφος. Ίσως επειδή το έγραψες και το ηχογράφησες και μόνος σου. Ναι, ο τρόπος ηχογράφησης αυτός έδωσε χαρακτήρα. Γιατί έτσι με τετρακάναλα, ας πούμε, μάλλον δεν θα ξαναγράψει ποτέ κανένας άνθρωπος. Αυτό σταμάτησε να γίνεται από το 70. Αν δεν γράφει τέτοιο τρόπο. Ναι, με τετρακάναλο κασέτα είναι λίγο σπάνια πια. Κασέτες μετάλλο, όμως καλή κασέτα, έτσι δεν μιλάμε. Ήταν η κασέτα, μπορούσε να την κάψει αρκετά. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Έκανες τον πρώτο δίσκο τότε. Το κυκλοφόρησες σε λίγα αντίτυπα, όπως. 500 κόπιες. Χέρι με χέρι μόνος μου, γιατί τότε και οι εταιρείες καταραίανε και δεν δοκίμασα να βγω κάπου. Ναι, είχε ξεκινήσει από τότε. Ναι, ήταν ήδη και αυτή. Ήταν, αδιέξοδη από τότε. Θα μιλήσουμε για τη δισκογραφία, θα σε ρωτήσω ξεχωριστά για το πώς βλέπεις την κατάσταση. Μετά τον πρώτο δίσκο ήρθε ο δεύτερος 5 χρόνια μετά, νομίζω. Το Σκόρπια και Μισά. Ναι. 6 χρόνια μετά. 6 χρόνια αργότερα. Αυτόν τον ηχογράφησε σε Αθήνα πάλι ή στα Γιάννενα? Αυτό μετά πήρα και εγώ ένα κομπιούτερ όπως έχουν όλοι τώρα πια. Για να μην είμαι παράλογος. Αν και τι να πει, τα κομπιούτερ δεν γράφουν τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά έχουν ευκολίες. Έκατσα σπίτι, ναι, όλα αυτά τα 6 χρόνια. Έγραφα καινούριο υλικό, είχα μπει στο φλαμέγκο, τεχνική που δεν την είχα τόσο καλά πριν. Ναι, δεν την είχα σχεδόν καθόλου, δηλαδή έπαιζα σε κλασική κιθάρα. Αλλά
Και έτσι μετά μου πήρε καιρό αυτό μέχρι να μάθει την καινούργια τεχνική. Τον έχω βάλει και αυτή τώρα στο πώς θα εκτελέσω ένα τραγούδι. Ναι, είναι και το πρώτο τραγούδι του δεύτερου δίσκου, θα το παίξουμε μετά. Και έκανες λοιπόν και τον δεύτερο δίσκο, το Σκόρπια Γεμισά, και πριν από 2 χρόνια ήρθε και ο τρίτος δίσκος. Ήρθαν και οι Νύχτες, ναι. Οι Νύχτες και οι Φίλοι της Τελευταίας Στιγμής. Φίλιππος Λάμπρος και οι Φίλοι της Τελευταίας Στιγμής. Ποιοι είναι οι Φίλοι της Τελευταίας Στιγμής? Οι Φίλοι της Τελευταίας Στιγμής είναι οι παντοτινοί φίλοι. Αυτοί που όταν θα χρειαστείς κάτι, άμα τον πάρουμε σε μια δύσκολη, ήταν η τελευταία στιγμή πραγματικά, αυτοί θα είναι εκεί. Ή αυτοί που θα σε βοηθήσουν. Αλλά τελευταία στιγμή είναι, ξέρεις, είναι και η στιγμή που έγινε η ηχογράφηση. Yeah. Αυτό που ακούσε ήταν η τελευταία του στιγμή. ήταν η τελευταία στιγμή που μπορούσαν να γράψουν, δηλαδή. Αυτή είναι η στιγμή δηλαδή, που έχεις ακούσει και ήταν η τελευταία. Ήταν λίγο. Παρ' όλα αυτά, οι φίλοι είναι, αυτοί είναι οι παντοτινοί φίλοι. Και έγινε στα Γιάννενα που ήταν. Ξαναπέρασα από εκεί, κατάγομαι. Και ερχόταν. Ήταν οι φίλοι μου, οι παιδικοί, ας πούμε, που συμμετείχαν. Με τους οποίους παίζατε παλιότερα σε μπάντες με αγγλόφωνο ροκ, από ό,τι μου έχεις πει. Παίζαμε, ναι. Παλιότερα. Παίζαμε πριν 20 χρόνια που ήμουν και εγώ στα Γιάννενα. Τώρα απλά περνάω. Είχε διαφορετικό ύφος ο τρίτος δίσκος από τους άλλους. Τι να πω. Ήταν λίγο πιο, μου φάνηκε λίγο πιο ίσως συμμαζεμένος. Δεν είχες αυτό τόσο πολύ τον πειραματισμό που είχες στους δύο πρώτους. Κοίτα, ο πρώτος είχε πειράματα. Βέβαια είχε και κομμάτια που ήταν δουλεμένα χρόνια που τα είχα γράψει. Ναι. Το πρώτο. Τα μισά είναι. Γι' αυτό και η δύναμή τους είναι κομμάτια δουλεμένα καλά. Ο δεύτερος ήταν το θέμα του που μπορεί να σε αποθήσει λίγο. Τα Σκόρπια και Μισά που είναι στην ουσία περί έρωτος και όχι. Οι χαρούμενες στιγμές του, καλή πλευρά του ακριβώς. Mm. Και έτσι το θέμα είναι λίγο αποθητικό. Γι' αυτό και δεν το έκανα και μικρό, το έκανα 40 λεπτά. Δεν το έκανα πολλά, γιατί θα κουραζόταν άλλο. Ήδη με αυτά τα 40 λεπτά μπορεί να κουραστεί. Ο τρίτος, οι Νύχτες, είναι λίγο. Ενώ έχει σκοτάδι, είναι όλα τα κομμάτια δηλαδή. Είναι τα κομμάτια. Οι δίσκοι και οι τρεις είναι σχεδόν σαν έργα αυτοτελή, θα μπορούσε να τα πει με αρχή, μέση και κάποιο τέλος. Οι Νύχτες. Είναι λίγο πιο ελαφρύ. Ενώ έχει το βάρος της νύχτας, μπορεί να είναι μυρολόι η έκφρασή της, μπορεί να είναι μοναξιά, μπορεί να είναι ένας χωρισμός. Δηλαδή, μπορεί τον καθένα να το βάζει μέσα στη νύχτα. Ναι, στις νύχτες μου δίνει την εντύπωση ότι σαν να ακούω τραγούδια που θα τα έπαιζε και ζωντανά σε ένα μπαράκι ή κάπου. Όλα τα τραγούδια τα δουλεύω καιρό συνήθως. Πριν πάω στο στούντιο, τα δουλεύω με την κιθάρα να μπορώ να. Και στα live σου δηλαδή πρώτα. Ναι, και επειδή συνήθως γυρνάω και παίζω μόνος ή παίζω με όποιον βρω, και έτσι έχω βρει τρόπο να τα παίζω και με μια κιθάρα. Και αυτό ήθελα να το δείξω κιόλας. Το 2006, 6 χρόνια μετά τον πρώτο, είχα αρχίσει να εκτιμάω πιο πολύ τη δύναμη της κιθάρας. Και εξελίσσοντα την τεχνική, η κιθάρα είναι ένα πλήρες όργανο. Μπορεί να παίξει αρμονία, ρυθμό, μελωδία. Και δεύτερες. Όσο πιο καλός γίνεσαι. Και έτσι ήθελα να δείξω την κιθάρα. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να είναι μια κιθάρα, αλλά. Τι μπορείς να κάνεις με αυτήν. Μπορείς να κάνεις αρκετά πράγματα. Αφιέρωμα λοιπόν σήμερα στον ξεχωριστό τραγουδοποιό Φίλιππο Λάμπρο.
και ακούτε και την συνέντευξη που του είχα πάρει πριν από κάποια χρόνια. Να πούμε ότι στους περισσότερους δίσκους του τα περισσότερα όργανα τα παίζει ο ίδιος, τα κρουστά δηλαδή και οι κιθάρες που ακούτε, νομίζω και κάποια μπάσα σε κάποιες φάσεις, τα έχει παίξει και τα έχει ηχογραφήσει ο ίδιος. Έχει συνεργαστεί βέβαια και με γνωστούς μουσικούς όπως ο Αλέκος Βασιλάτος, ο Στέφανος ο Φίλος, ο Κωστής ο Στεφόπουλος, η Δέσποινα Αποστολίδου και άλλοι. Λοιπόν, στο πρώτο σου δίσκο κυρίως να έχεις μπαλάντες που σε κάποια σημεία αγγίζουν ακόμα και τη folk. Από την εκπομπή Brains ασχολούμαστε ιδιαίτερα με την folk μουσική. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Στο δεύτερο δίσκο βλέπουμε έναν βιρτουόζο πλέον κιθαρίστα φλαμέγκο, έτσι. Και στον τρίτο, μείνεις το σεμινός. Και στον τρίτο δίσκο πλέον υπάρχει πιο έντονο και το λαϊκό στοιχείο. Έχεις αρχίσει να ασχολείσαι περισσότερο και με την ανατολίτικη μουσική τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Βέβαια την ανατολίτικη, τη δικιά μας μουσική, γιατί και εμείς ανατολίτες είμαστε εδώ στην Ελλάδα και Δύση, αλλά το Βυζάντιο, ας πούμε, που υπάρχει στις παραδοσιακές μουσικές και στη λαϊκή μας μουσική. Δεν μπορείς να το πεις ότι είναι δυτικό το Βυζάντιο. Υπάρχει σίγουρα ανατολικό στοιχείο στην Ελλάδα. Ως Έλληνες έχουμε και εγώ από την Ήπειρο, εκεί που χορεύουν τα τσάμικα οι άνθρωποι. Τα τσάμικα νομίζω ότι είναι η πιο κοντινή μουσική που έχουμε στα Βυζαντινά. Και έτσι όταν κάποια στιγμή άκουσα τα τουρκικά ή τα αράβικα, τα βρήκα οικεία. Δεν είναι το τίποτα ξένα. Και αυτή η Βυζαντινή είναι. Μετά η ινδική μουσική είναι πανέμορφη. Το Ιράν το βρήκα πριν 10 χρόνια. Μαγεύτηκα. Όταν ακούω φωνές από την Αφρική, τον Αλή Φάρκα του Ρε, τα τρίχα του. Όλα, υπάρχει ομορφιά παντού. Και παίζεις και κάθε χρόνο στην Τουρκία, πηγαίνεις για κάποιους μήνες και κάνεις συναυλίες. Έχω καιρό να πάω, αλλά έχω πάει πολλές φορές. Και εκεί στα Ιβαλή πιο πολύ, που είναι και μικρό και είναι σαν χωριό. Ναι. Και οι άνθρωποι είναι πρόσφυγες από το Ρέθυμνο, οι Τούρκοι, οι οποίοι μιλάνε όλοι ελληνικά, κριτικά για την ακρίβεια. Ναι. Και εκεί είναι ωραία και έχει και δουλειά. Και μας αγαπήσανε οι Τουρκοί, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα δηλαδή. Και παίζεις εκεί πέρα και με Τούρκους μουσικούς. Πρέπει να είναι πολύ σημαντική αυτή η εμπειρία. Ωραία περνάγαμε, γιατί έχουμε τα ίδια τραγούδια. Ναι. Έχουμε τα ίδια τραγούδια. Και άλλα που δεν έχουμε κοινά, είναι πολύ ωραία και τα δικά τους και τα δικά μας. Και αυτοί εκτιμάνε. Ωραία, περάσαμε με τους Τούρκους, αλλά κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Ναι, κάτι άλλο πρέπει να γίνει τώρα. Αυτό είναι άσχετο. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να περάσουμε καλά επιτέλους, αλλιώς θα τυρανιόμαστε μια ζωή. Είναι ωραίο αυτό δηλαδή, ότι έχεις έρθει σε επαφή και με μουσικούς από άλλες χώρες και παίζεις μαζί τους. Με όποιον μπορώ να παίξω και άμα δεν μπορώ κάθομαι και τον ακούω. Πάει το καράβι, το χασες.
Σ' άλλους γυαλούς το σκορπίζες, αχ Οδυσσέα το χάσες. Πάει το καράβι, το χάσε. Το τσάκισε στο σκόρπι σε. Αχ, Οδυσσέα, το χάσε. Ακούμε το τραγούδι «Αχ, Οδυσσέα» από τον δίσκο του 2000 «Το μεγάλο ταξίδι» του Φίλιππου Λάμπρου. Σήμερα στην εκπομπή Brain Essence έχουμε αφιέρωμα στον Φίλιππο Λάμπρο και ακούμε και μια συνέντευξη που του είχα πάει πριν από λίγα χρόνια. Το χάσες, πάει το καράβι, το χάσες. Σ' άλλους γυαλούς το σκόρπισες, «Αχ, Οδυσσέα», το χάσες. Το χάσες, βρε, το χάσες. Πάει το καράβι, το χάσες. Το τσάκισες, το σκορπίσες. Αχ, Οδυσσέα. Φίλιππε, τρεις δίσκους ανεξάρτητα, ανεξάρτητες παραγωγές και ανεξάρτητες κυκλοφορίες. Σήμερα πλέον είμαστε σε μια εποχή που η δισκογραφία έχει καταρρεύσει πλήρως και όλοι γυρνάνε στην ελεύθερη διανομή των τραγουδιών τους μέσα από το ίντερνετ. Βλέπουμε πολλούς καλλιτέχνες στο εξωτερικό να τα πουλάνε και μόνοι τους μέσα από τις ιστοσελίδες τους, άλλοι να τα δίνουν δωρεάν, και αυτό είναι κάτι που έχει αρχίσει να γίνεται πολύ τον τελευταίο καιρό. Πώς βλέπεις γενικά αυτή τη νέα εποχή τώρα που η επίσημη δισκογραφία έχει καταρρεύσει και το να κάνει δίσκο κανείς σημαίνει απλά το να έχει έναν υπολογιστή, να αποκτήσει μια τεχνογνωσία για το πώς να ηχογραφεί μόνος του και από εκεί πέρα να τα βγάζει στο διαδίκτυο πάλι μόνος του, χωρίς να χρειάζεται τους μεσάζοντες, δισκογραφικές και τα δισκοπολία. Πώς τη βλέπεις αυτή την εποχή, έχει ευκαιρίες για να δημιουργηθούν νέα ρεύματα ή μπορεί τελικά να λειτουργήσει και με κάποιο τρόπο αρνητικά, γιατί μπορεί να χάνονται και καλά πράγματα μέσα στην πληθώρα? Τα καλά πράγματα δεν νομίζω ότι χάνονται. Αρνητικά. Κοίτα, εγώ θα πάω στα θετικά λίγο πρώτα. Mm-hmm. Τα θετικά είναι ότι άμα δεν έχει μια εταιρεία να σε. Όπως λέγανε, δεν γνώρισα ποτέ την εποχή με τις εταιρείες. Αλλάξω για αυτές ψάχνοντας και εγώ κάποτε να μπω.
σε πιέζει να βγάλεις αυτό που θέλουν αυτοί ή θα συμμετέχουν, εμπλέκονται πολύ στο έργο σου. Το οποίο μπορεί να είναι ένα και ωραίο αποτέλεσμα για κάποιες φορές. Αλλά τώρα ο καιρός βοηθάει να βρει ο καθένας τον εαυτό του. Χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει κάποιον σε μια εταιρεία ή σε ένα ευρύ κοινό. Ας βρει τον εαυτό του που θα είναι πιο έντιμο και καλύτερο για την τέχνη. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά είναι τα καλά. Τώρα η διακίνηση αυτή που γίνεται, το ότι δεν θα βγάλουν λεφτά κάποιοι. Αλλά υπάρχει μια διακίνηση. Τι να πω. Είναι ένα συν και ένα πλην. Η διακίνηση είναι καλό, το ότι δεν θα βγάλουν λεφτά είναι κακό για αυτούς. Ας βρουν μια δουλειά. Άλλη, αξιοπρεπή. Μια δουλειά, δεν ξέρω, να μπορούν να έχουν ένα φάνε τέλος πάντων. Mm. Αλλά ας κάνουν την τέχνη τους. Να ακούσουμε εμείς ένα ωραίο τραγούδι. Αυτό με ενδιαφέρει τώρα. Ναι, έχει δηλαδή. Αν θα βγάλει λεφτά αυτός που έγραψε το τραγούδι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έχει ευκαιρίες πάντως αυτό το καινούργιο τώρα πια, γιατί βλέπουμε ότι και ένας καλλιτέχνης που μέχρι χθες μπορεί να τον προωθούσαν οι δισκογραφικές και ένας καλλιτέχνης που δεν είχε αυτή τη δυνατότητα, πλέον βρίσκονται ουσιαστικά στην ίδια μοίρα, στο διαδίκτυο, στο χώρο διαδικτύου. Ωραία. Και ο καθένας επιμείνει όσο μπορεί και εκεί που εκπέμπει, μπορεί να εκπέμψει ο ίδιος ως άνθρωπος, εκεί θα ακουστεί η τέχνη του και αυτό δεν είναι, μπορεί να είναι λίγο, αλλά είναι κάτι. Είναι σημαντικό. Μπορεί να είναι και πιο σημαντικό τελικά. Και μπορεί να είναι και πιο αληθινό. Mm-hmm. Ο καλλιτέχνης, όπως ήταν πάντοτε η μουσική τουλάχιστον στη δικιά μας η τέχνη, εκπέμπουν σε ένα μικρό κύκλο ανθρώπων, σε ένα χωριό σου λέω, πάνε και παίζουν. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Τώρα το άλλο δεν ήταν εικονική κατάσταση. Ναι, ναι. Το star system δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα. Ναι, το οποίο μπορεί να έχει τα καλά του από τη στιγμή που προωθεί ένα ωραίο έργο. Αλλά τα ξέρουμε τώρα. Τι προωθεί το σύστημα, δηλαδή, εγώ μπορεί να είναι ωραίο το ράδιο. Κάπως δεν το έχω την όρεξη, ας πούμε. Ενώ έχει ωραία πράγματα. Με έχει αποθήσει όλο αυτό το οργανωμένο πράγμα που τα playlist που έχουν και παίζουν μόνο αυτά και να μην σ' αρέσουν, στο τέλος αρέσουν. Ναι, είναι ανεκτά. Ενώ δεν είναι κάτι. Βγαίνουν τα νησιά σαν σκιές το πρωί. Πολύχρωμη φωτιά απ' τη θάλασσα κεφαλή. Ξεθοριάζει το φως των φαρών. Στο ξημέρωμα δυο παιδιά αγκαλιά στην προκυμαία. Νάρθει καρτερούν το μεγάλο πορτοκαλί. Καλοκαίρι στο Αιγαίο. Αλάτι στα μαλλιά και στο φως έχεις μαύρισει. Περνάς με τα σανδάλια σαν φτερό πάνω στην άμμο. Μεγαλώνουν τώρα οι μέρες, λες και σταμάτησε η γη και γυρίζουν μόνο οι μήλοι. Ανέ μου τη φωνή απαντάνε τα τζιτζιγιά. Καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στα νερά κι άλλη μια πλάι στο φεγγάρι. Κοιτάς απ' τη στεριά τον ορίζοντα να σβήνει. Τι σε νοιάζει, οι νεόδες δικές σου. Λύσε τα σκηνιά για στο κύμα να σε πάει. Πέρα στα νυχτά να μιλήσει στα δελφίνια. Αιγαίο στο καλοκαίρι.
Δύσκολες ώρες όμως δεν ζει μονάχα η δισκογραφία. Δύσκολες ώρες ζούμε γενικά παντού στον κόσμο. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, αλλά και ειδικά στη χώρα μας υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτώση του βιωτικού επίπεδου τα τελευταία χρόνια. Ζούμε γενικά σε μια κρίση. Πώς βλέπεις τις μέρες που περνάμε? Είναι οι μέρες που ακολουθούν λογικά μετά από αυτό που υπήρχε πριν. Και έτσι όλα πάνε ρολόι. Φυσιολογικά είναι όλα αυτά. Τι έπρεπε να γίνεται, δηλαδή, εκεί που είχε όλες τρία αυτοκίνητα να πάρει 15. Δεν ξέρω. Καλά είναι τώρα να γίνει αυτό το ένα πάλι. Αυτή είναι η μία πλευρά. Βέβαια, μιλάμε τώρα και για ένα 25% του ελληνικού πληθυσμού που ήδη ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Δηλαδή, δεν μιλάμε για τρία αυτοκίνητα και για ένα, μιλάμε για όρια φτώχειας πλέον. Ναι, αυτά τα τρία αυτοκίνητα φέραν τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο φτωχός ήταν και ο φτωχός θα είναι ακόμα. Κάπως θα πρέπει να αντέξει. Τι περίεργο ο άνθρωπος. Οι αντοχές του, εκεί που λες δεν αντέχει, κάπου βρίσκει αντοχές σε ένα πράγμα περίεργο. Σίγουρα βλέπουμε και αναπτύσσονται και κοινωνικά δίκτυα τώρα. Ακριβώς η κοινωνία προσπαθεί να βρει τρόπους να επιβιώσει αυτή την κατάσταση. Αυτά είναι υπέροχα πράγματα. Αυτά είναι τα καλά που δεν ξέρω πώς θα βοηθήσουν να γίνει κάτι ουσιαστικό, ας πούμε. Αλλά θα φτιάξουν νοοτροπίες, οι οποίες στο μέλλον θα μπορέσουμε πάνω σε αυτές όταν, αν κάποια στιγμή πάνε τα πράγματα καλύτερα για τη χώρα ανέβει. Οι νοοτροπίες αυτές της αλληλεγγύης και του να νοιάζεσαι για τον άλλον. Άμα χτίσουμε πάνω σε αυτές κάτι άλλο, θα είναι πιο καλή η χώρα μας. Τώρα, δηλαδή, όπως είπε ένας στην τηλεόραση προχτές, εμείς δεν έγινε μεταπολίτευση σε αυτή τη χώρα. Ζούμε ακόμα στο τουρκικό το σύστημα. Όταν πώς ήταν ο τουρκική, είχε αρκετό δίκιο, νομίζω. Δηλαδή, θα έπρεπε να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να είναι πιο ολιγαρκείς, πιο ουσιαστικοί, να νοιάζονται. Τώρα είναι μια ευκαιρία. Βέβαια, δεν λέω ότι θα γίνει αυτό, γιατί δεν μπορείς να είσαι και πολύ να ελπίζεις πολλά από. Το σύστημα και την τάξη που γιατί κάποιοι το φτιάχνουν αυτό το πράγμα, δεν γίνεται ακριβώς μόνο του. Ναι, ακριβώς. Αλλά οι ανάγκες που δημιουργεί αυτή η κρίση θα κάνουν τον άνθρωπο, άμα ανταπεξέλθει, να γίνει καλύτερος. Σίγουρα θα δημιουργηθεί, θα αναπτυχθεί περισσότερο η συλλογικότητα. Και... ναι. Αν δεν πεθάνει δηλαδή ο άνθρωπος, σίγουρα θα γίνει πιο σεβαστικός προς τους άλλους αργότερα. Αν δεν μας σκοτώσει ο καπιταλισμός, θα μας κάνει πιο δυνατό. Αυτό.
πριν από 2 χρόνια. Τώρα ετοιμάζεις κάτι καινούριο? Τώρα έχω κάνει κάτι διασκευές. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη πέρυσι. Συμμετείχαν 25 ανθρώποι περίπου. Αλλά ας μην πω παραπάνω για αυτά, γιατί μερικά είναι πατέντες. Θα το ακούσουμε, εντάξει. Δεν θέλω να τα κρύψω λίγο ακόμα. Πότε να κρατήσω την έκπληξη. Πότε πιστεύεις ότι θα βγει αυτός ο δίσκος? Φαντάζομαι Σεπτέμβρη. Α, θες καταφέρω να το βγάλεις. Ναι. Γιατί τώρα είναι και τ' άλλο πρόσφατο. Θέλω να διανύουμε λίγο τις κόπιες όπως. Είπες και εσύ πριν, τα δίνουμε χέρι με χέρι πάνω αυτά. Και πρέπει να πάω ο ίδιος να τα δώσω στους φίλους μου στην Κρήτη, στη Μυτιλήνη, στην Αθήνα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι οι άνθρωποι, και στους αγνώστους. Πολύ χαίρομαι όταν έρχεται ένας άγνωστος να πάρει τη σκάκη. Να τελειώσουν αυτά πρώτα που έχω φτιάξει και μετά θα βγάλω και τα. Ωραία. Περνάς λοιπόν τον περισσότερο καιρό σου στα Γιάννενα. Προφανώς εκεί πέρα γνωρίζεις και όλο τον κόσμο της μουσικής, μέσα στην αυλή. Όχι στα Γιάννενα. Πρόπερση μόνο στα Γιάννενα και φέτος για λίγο. Συνήθως λείπω τα τελευταία 20 χρόνια, 3 χειμώνες έχω πέρασει στα Γιάννενα. Πού είσαι κύριος, δηλαδή? Στην Αθήνα, η δουλειά σου, ο μουσικός πρέπει να ταξιδεύει. Ναι. Και λίγο εξωτερικό, αλλά που μας παίρνει δουλειές. Στα Γιάννενα, 3-4 χειμώνες έχω πέρασει τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά δεν χάμε επαφή, από εκεί είναι οι γονείς μου, αυτά πάω τους λέω. Ξέρεις παρόλα αυτά τους μουσικούς εκεί? Η πόλη είναι δικιά μου, ναι. Είναι μικρή πόλη, δηλαδή όλοι γνωριζόμαστε. Έχει μουσική σκηνή τα Γιάννενα, έτσι δεν είναι? Έχει. Τα Γιάννενα είναι. Έχουν μεγάλη μουσική σκηνή και. Και σε πολλά είδη. Δηλαδή υπάρχει μια blues σκηνή στο ροκ, αλλά βρίσκονται αυτοί κάθε χρόνο, κάνουν και κάτι σαν επαιτειακό. Με πολλοί κιθαρίστες, μουσική, drummer, όλοι παίζουν τον blues υπέροχα. Έρχεται και ο Ζάικος από Θεσσαλονίκη, τους κάνει παρέα. Να μην πούμε τώρα για τη δημοτική μουσική που είναι ο Πετρολούκας και. Και αυτοί από εκεί. Λαϊκά παίζουν οι άνθρωποι. Έχει Λάτιν, έχει μια περίεργη. Παίρνει μια ομάδα 30-40 ανθρώπων που ασχολούνται με τα Λάτιν κρουστά. Έχει συμφωνική. Έχει οδεία. Έχει μια παράδοση και τα Γιάννενα. Παρόλο που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό αυτό γενικά στην Ελλάδα, έχει παράδοση στην. Έχει μουσική σκηνή τα Γιάννενα. Πάντα είχε. Βέβαια, έχει. Και πολιτισμό. Εγώ το ξέρω για τα περιοδικά, από τα ανεξάρτητα περιοδικά που βγαίνανε πάντα και στα Γιάννενα. Ήταν μια πολύ ενεργή πόλη σε αυτά τα πράγματα. Το επίπεδο είναι πολύ καλά. Είναι ψηλό. Είναι καλό το επίπεδο. Ώστε λοιπόν υπάρχουν και blues στα Γιάννενα. Ναι, στο blues το έχουν λίγο εύκολο οι Γιαννιώτες, ειδικά επειδή η μουσική στα σβαγοροχώρια, στα απογόνια, σε αυτά είναι παντάτονη. Αλλά οι πυρώτες τα ασκίζουν. Ωραία. Φίλιππε, σε ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην εκπομπή. Μπρέινεσαν. Εμείς εγώ, να είσαι καλά. Ελπίζω να σε δούμε και ζωντανά κάποια στιγμή εδώ στην Αθήνα. Τέλειωσε λοιπόν τώρα η συνέντευξη που είχα πάρει στον Φίλιππο Λάμπρο και το αφιέρωμα αυτό που κάνουμε σε αυτόν τον τόσο ξεχωριστό τραγουδοποιό που πραγματικά αξίζει να τον ανακαλύψετε, αξίζει να ψάξετε τα τραγούδια του, θα βρείτε κάποια τραγούδια του, κυρίως από όταν βρείτε την ευκαιρία να τον ακούσετε ζωντανά ή να πάρετε κάποιο CD του, μην τη χάσετε αυτή την ευκαιρία, ένας ξεχωριστός τραγουδοποιός, ένας άνθρωπος με πραγματική αξία, ένας εξαιρετικός κιθαρίστας. Ένας πολύ καλός τραγουδιστής και ένας άνθρωπος που τα έχει καταφέρει κυριολεκτικά με το σπαθί του, μόνος του τόσα χρόνια, παράγει την δουλειά του, παράγει πολύ όμορφα τραγούδια, πολύ όμορφη μουσική και μακάρι να υπήρχαν περισσότερες δίωδοι για να βγαίνουν προς τα έξω τέτοια καλά πράγματα και τόσο αξιόλογοι καλλιτέχνες. Ακούσαμε λοιπόν τραγούδια του Φίλιππου Λάμπρου από τους 3 δίσκους του, το Μεγάλο Ταξίδι από το 2000, το Σκόρπια και Μισά από το 2006 και το δίσκο Νύχτες από το 2010. Ψάξτε αυτό τον τραγουδοποιό, εμείς θα ξανακάνουμε αφιέρωμα πάλι στα τραγούδια του, θα παίζουμε τραγούδια του από αυτή την εκπομπή. Θα είμαστε πάλι μαζί λοιπόν την επόμενη φορά, μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
ακόμα.